Είμαι ο Αλέκος Φλωράκης, διδάκτορ εθνολόγος λαογράφος και θέλω να σας δείξω τον τόπο μου, τον πύργο της Τίνου, που είναι ένα χωριό και ένα νησί που κρατά από τα πολύ πολλά χρόνια την τέχνη της μαρμαρογλυπτικής ζωντανή. Αιώνες τώρα οι Τινιακοί δουλεύουν το μάρμαρο, μαστόροι λαϊκοί οι οποίοι έφτιαξαν σπουδαίες δουλειές, όχι μόνο σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και στον ευρύτερο ελληνισμό, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια, Κριμαία, Βαλκάνια, και στην εξέλιξή τους έδωσαν κορυφαίους νεοέλληνες γλύπτες. Συνεχίζουν και ακόμα και σήμερα να δημιουργούν, να είναι μια ζωντανή παράδοση η οποία είναι δεμένη με το χωριό. Γεια σου, Αλέκο. Τι μου κάνεις, καλά. Καλά, πώς καλά. Είσαι. Καλά, βλέπω εδώ. Δόξα τω Θεώ. Δεν σταματάει η δημιουργία. Άκου να είδεις. Όταν σταματήσει η δημιουργία, φύγαμε. Αυτό που φτιάχνεις τώρα, τι είναι, για πες μου. Είναι ανθέμιο, είναι γωνιακό ανθέμιο. Όταν έκλεινε το σχολείο και ήμασταν στην τετάρτη τάξη, να μην πω πιο κάτω, όχι, γιατί ήμασταν πολύ μικρά, και έκλεινε το σχολείο, παγιάναμε γραμμή, θα πάμε ή στο λατομείο, παγιάναμε ή στα μαρμαράδικα, να μάθουμε να στρώνουμε μια δυσκυδιά που λέμε, ή να ξεβελονίσουμε κάτι, να κάνουμε, να πούμε, και μετά σιγά σιγά, κάθε τόσο, μόλις βγαίναμε το σχολείο, παγιάναμε 2-3 χρόνια να πούμε και μαθαίναμε τα υπόλοιπα που είχαμε και μετά πιάναμε το μεροκάματο. Ήταν και παράδοση, εγώ λέω. Παράδοση ήταν ο ένας με τον άλλο. Παράδοση, να πούμε, ο παππούς στο γιο και ο γιος στο νεγονό και ξέρω εγώ. Και γινόταν αυτή η δουλειά. Θέλει υπομονή. Σιγά σιγά. Αλλά ξέρεις τι μου έλεγε ο παρέμα Μιχάλης. Δεν θα πούνε, λέει, πόσο γύρω είχαμε να το κάνεις. Ποιος το έκαμε θα πούνε, λέει. Λοιπόν, αυτό να λέει στο νους, αυτό έχω και εγώ στο νου, ποιος το έκαμε. Το έκαμε, να είναι ωραίο, μ' αρέσει να είναι ωραίο. Αν κάμω να πούμε και μια εβδομάδα να το κάνω, δεν με πειράζει. Να δούμε και ένα σημερινό εργαστήριο, γιατί η τέχνη συνεχίζεται στο χωριό. Να δούμε πώς προχωρεί και πώς είναι σήμερα τα πράγματα. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί οι τέχνες έχουν δεχτεί, ας πούμε, μια δυσκολία και με την κρίση που υπάρχει, αλλά συνεχίζεται γιατί βάζουν έργα μέσα στα σπίτια κάποιοι άνθρωποι που επιμένουν, αγαπάνε το χειροποίητο, και έχουμε και τη σχολή που μας βοηθάει στη συνέχεια της παράδοσης. Εδώ στον πύργο και λίγο πιο έξω από τον πύργο είμαστε γύρω στα 8-9 εργαστήρια που ο καθένας δουλεύει, άλλος εκκλησιαστικά, άλλος λαϊκά μοτίβα, άλλος τζάκια, καμπαναριά. Πάντως συνεχίζουν όλοι. Μιχαλή, πώς βλέπεις το πρόγραμμα αυτό της UNESCO για την προβολή της μαρμαροτεχνίας του χωριού? Το πρόγραμμα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην προβολή και στη συνέχιση της μαρμαροκλυπτικής, γιατί η τέχνη έχει ανάγκη και να μαθαίνεται και η δουλειά και οι δυσκολίες της και ό,τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από αυτού. Οπότε είναι, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό. Οι τέχνες πάνε αντάμα. Οι μαρμαράδες χρειάζονται εργαλεία, γιατί φθύρονται γρήγορα και τα εργαλεία τα φτιάχνουν στις σφαιράδες. Έτσι λοιπόν, παλιά παράδοση στο χωριό είναι και η σιδηρουργία. Το ένα χωρίς το άλλο δεν πάει. Το πάρμα θέλει το εργαλείο. Αλλά και το εργαλείο πάλι χρειάζεται την εμπειρία.
Γιατί συγκεκριμένη δουλειά δεν, με τα λόγια δεν μαθαίνεται. Κλέβεται. Κλέβεται με τα αυτή και με το μάτι. Ό,τι και να σου πω, 100 φορές να σου το πω κάτι, ένα αντικείμενο, άμα δεν το δει να το πιάσει το αυτή και το μάτι, δεν μαθαίνεται. Όλη η ιστορία είναι η βαφή, η οποία είναι κάτι που μεταδίδεται. Μάλιστα. Ποιοι σου παραγγέλνουν εργαλεία, ποια είναι η πελατεία? Έχω σε όλη την Ελλάδα έχω πελάτες, και ατομικά και εμπόρους και επίσης στις αναστηλώσεις, όπου γίνονται αναστηλώσεις, τα χρησιμοποιούν. Στην Ακρόπολη, στο Παρθένο, στο Απροπύλαιο πιο πολύ, στην Επίδαυρο, πάρα πολλά χρόνια στέλναμε, στο... και στον Επικούριο από όλα. Τα συγκεκριμένα είναι, μπαίνουν σε μηχάνημα, σε κρουστικό μηχάνημα και τα λέμε δυσλίδικα. Δυσλίδικα. Το βελόνι που είναι για ξεκόντρισμα και η φαγάνα που καθαρίζει το. Και τούτα, αυτές είναι οι παλιές γλώσσες. Να φανταστείτε ότι όλα τα κοσμήματα του Παρθενώνα και όλων των αρχαιοτήτων έχουν γίνει με αυτό το εργαλείο. Το κάθε, έτσι, έτσι. Τα βελονάκια, τα κουτιλάκια. Τώρα είναι εξειδικευμένα. Ο καθένας που το πιάνει ξέρει περί τίνος πρόκειται. Και εδώ είμαστε τώρα στο εργαστήρι μαρμαροτεχνίας του χωριού, όπου η τέχνη έχει γίνει πλέον αντικείμενο μαθητείας και όπου από το 1955, που άνοιξε η σχολή, διδάσκεται εδώ το μάρμαρο. Έχουν βγει μαρμαράδες, γλύπτες, καλλιτέχνες από τη σχολή αυτή που συνεχίζει να είναι στριγγυλή και να δίνει στον τόπο και στην τέχνη. Ας περάσουμε. Η σχολή καλών τεχνών του πύργου, εγώ έτσι το λέω πάντα, ιδρύθηκε το 1955 μετά από πρωτοβουλία των κατοίκων εδώ για τη διάδοση της μαρμαρογλυφικής και όχι μόνο. Τα πιο πολλά ποδιά που έρχονται εδώ πέρα στην αρχή έρχονται για ζωγράφη, αλλά μετά καταλήγουν στην γλυπτική. Είναι ίσως που ταιριάζει το μάρμαρο και ο χώρος που ζουν εδώ, το περιβάλλον χώρος, με το μουσείο, με διάφορα πράγματα. Σήμερα επαντρώνει τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η αναστήλωση που γίνεται σήμερα στον Παρθενώνα γίνεται από παιδιά που έχουν περάσει από αυτό το σχολείο. Λέγομαι Τζανουλίνος Μιχάλης, έχω γεννηθεί στην Τίνο, μεγάλωσα στην Τίνο. Έχω βγάλει τη σχολή της Τίνου, έμαθα το μάρμαρο εκεί από τον παππού μου και το όνειρό μου ήταν να έρθω μαρμαράς στην Ακρόπολη, να δουλέψω στα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο παππούς μου το έλεγε ότι ήθελε να έρθει εδώ και δεν μπόρεσε και είμαι πάρα πολύ ευτυχής, μπορώ να πω, ότι ήρθα και δουλεύω εδώ στον Παρθενώνα. Έχουμε έρθει εδώ και 15 χρόνια. Βρήκαμε παλιούς δυνιακούς μαρμαράδες και μας μάθαν την τέχνη. Και τώρα μαθαίνουμε εμείς στα πιο μικρά παιδιά που έρχονται, και αυτοί είναι από την Τίνο, και όσοι δεν είναι από την Τίνο, παιδιά που δεν είναι από την Τίνο, έχουν βγάλει τη σχολή της Τίνο. Έχουν την τινιακή κουλτούρα μέσα τους. Και ειδικά στο μάρμαρο. Αυτή είναι η παράδοσή μας στο μάρμαρο. Ένα αγαθό που πάει πίσω και προχωρεί μπροστά. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι το βαθύ μέλλον. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι ένα αγαθό όχι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο.
ανήκει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.